Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, ο οποίος είναι διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας και συνεργάτης του Defense Point, από τα πιο ενημερωμένα site στα ζητήματα αναλύσεων σε όλα τα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων. Καλημέρα, κύριε Μίχα. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ανοίγει με την εισδοχή, ως φαίνεται, στο ΝΑΤΟ, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Τι μπορεί να συνιστά αυτό, κατά τη γνώμη σας? Συνιστά την κατάληψη μιας διαδικασίας η οποία ξεκινάει από μια αφετηριακή παρατήρηση και αφετηριακή απόφαση του δυτικού κόσμου στο πώς θα δει την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εάν δηλαδή η απόφαση είναι να βρεθεί ένα νέο modus vivendi και όροι πραγματικής αποκλιμάκωσης και ειρήνης στην Ευρώπη, ή θα υπάρξει μια συγκρουσιακή οπτική η οποία θα ξεκαθαρίσει ότι η Ρωσία είναι αντίπαλος και μαζί της δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Οπότε στη συνέχεια επιλέγουμε να βάλουμε όλες τις χώρες μέσα, ασχέτως αν αυτό έχει αρκετά προβλήματα από απόψεις λογικής και στρατηγικής και μπορεί να φέρει τον κόσμο πολύ πιο κοντά σε μια σύγκρουση. Σε μια σύγκρουση μάλιστα που το ΝΑΤΟ θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπερασπίσει χώρες στις οποίες έχει αφενός τακτικό μειονέκτημα λόγω αποστάσεων και αφετέρου δεν είναι απόλυτα σαφές η ένταξη αυτών των χωρών πέρα από κάποια γεωγραφικά πλεονεκτήματα, αν υποτίθεται ότι ο στόχος είναι να περικυκλωθεί η Ρωσία, εάν επιθυμούμε, αν μας απασχολεί το πόσο το τι προσθέτουν σε όρους πραγματικής στρατιωτικής ισχύως και δημογραφικούς και μια σειρά από άλλους παράγοντες την εξίσωση. Τι σημαίνει αυτό, τι προσθέτουν, κατά τη γνώμη σας? Προσθέτουν, μάλλον το σωστό ερώτημα. Κοίταξε να δεις, και στη Σουηδία και η Σουηδία και η Φιλανδία είναι χώρες οι οποίες παραδοσιακά είχαν υπογείως, άλλος περισσότερο η Σουηδία και άλλος λιγότερο η Φιλανδία, είχαν σχέση με τη Δύση και είχαν συνεργασία κάτω από το τραπέζι και με το ΝΑΤΟ. Είχαν επισήμως μια πολιτική ουδετερότητας. Άρα ήταν χώρες οι οποίες οι Ρώσοι φυσικά δεν είναι αφελείς, οι μυστικές υπηρεσίες τους το γνώριζαν αυτό. Και επιθυμούσαν να υπάρχουν μια σειρά από χώρες οι οποίες, ακόμα και αν διατηρούσαν κάποιο επίπεδο σχέσεων με τη Δύση, τυπικά να μην είχαν ενταχθεί, ενώ ήταν δυτικές χώρες χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, να είναι σαν ένα buffer zone που θα χωρίζει το επίσημο ΝΑΤΟ, τη στρατιωτική συμμαχία δηλαδή, την Ευρωατλαντική, από το ρωσικό έδαφος. Αυτό έχει αρχίσει να καταστρατηγείται από την εποχή που μπήκαν στο ΝΑΤΟ οι Βαλτικές Δημοκρατίες και συνεχίζει με το χώρο της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, και σίγουρα αυτό συνιστά ήττα της πολιτικής του Πούτιν, θα μπει μέσα η Φιλανδία και η Σουηδία. Είναι όμως μια πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα, η οποία είναι μία αναστρέψιμη, είναι συνεπία σειράς λαθών, σφαλμάτων της δυτικής και της ανατολικής πλευράς και των δύο, αλλά την επόμενη μέρα αυτό που θα κληθούμε να διαχειριστούμε είναι αυτό που στην πραγματικότητα έχουμε στο έδαφος και όχι αυτό που θα το δέουν γενέστα κατά κάποιο τρόπο. Εκτιμάς, Ζαχαρία Μίχα, ότι αυτό φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο με όρους πυρηνικού οπλοστασίου αντιπαράθεσης ή είναι για να λέγεται γενικώς? Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που θα μπουν στο ΝΑΤΟ Σουηδία και Φιλανδία, στα εδάφη τους επεκτείνεται η νατοϊκή πυρηνική ομπρέλα αυτόματα. Το αν θα υπάρξει τέτοιο ζήτημα προσωπικά πολύ αμφιβάλλω, διότι είναι τέτοιες οι δυνατότητες με το πυρηνικό πλήγμα, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, που δεν έχει κανένα λόγο να επαναβάλει. Δεν είναι συμβατικό πυροβολικό να πρέπει να το βάλεις σε κάποιο σημείο που να απειλείς εκείνη την ώρα τον άλλον. Όσο πιο κοντά φέρεις τα πυρηνικά, τόσο πιο ευάλωτα τα καθιστάς κατά κάποιο τρόπο σε ένα προληπτικό πλήγμα εξουδετέρωσης, τουλάχιστον σε τακτικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα κάλκυλος, είναι ένας υπολογισμός που γίνεται παραδοσιακά στο επίπεδο της πυρηνικής στρατηγικής και της πυρηνικής αποτροπής που είχε αναπτυχθεί επί εποχής ψυχρού πολέμου. Είναι ένα κάλκυλος το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει. Εγώ πιστεύω ότι την επόμενη μέρα, τουλάχιστον με αυτές τις χώρες που έχουν μια παράδοση συνεννόηση σε κάποια πράγματα, θα βρεθεί η ισορροπία. Ιδιαίτερα με τη Φιλανδία. Η Σουηδία, πάντα λόγω της γεωγραφίας, αν ανοίξει κανείς ένα χάρτη, θα καταλάβει
πόσο κομβικό ρόλο έπαιζε και πάντα, ενώ δεν ήταν επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ, έπαιζε ρόλο στον εντοπισμό, για παράδειγμα, των υποβρυχίων των Σοβιετικών, τα καλώδια, τέλος πάντων, την προστασία όλων των, των επικοινωνιακών, τέλος πάντων, που υπήρχαν στο βυθό της θάλασσας. Υπήρχε μια συνεργασία, δηλαδή στην ουσία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, απλά τυπικά αυτό δεν επισφραγιζόταν. Έχει πιο πολύ συμβολική σημασία παρά ουσιαστική. Είναι χώρες οι οποίες έχουν στρατιωτική ισχύ, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, οι πάντες γνωρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να παραδώσουν εθνικό έδαφος. Είναι πολύ δύσκολο, εδώ το βλέπουμε και στην υπόθεση της Ουκρανίας, να ξεκινήσει κάποιος πόλεμος, ας πούμε, που θα οδηγήσει σε απώλεια εθνικών εδαφών. Οι Σουηδοί έχουν θαυμαστή πολεμική τεχνολογία. Αυτόνομα σαν κράτος. Σωστά. Δεν είναι αμεληταία μεγέθη. Οπότε υπ' αυτή την έννοια προσθέτουν κάτι στη συμμαχία. Τώρα στο πολιτικό επίπεδο σας είπα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξεταστεί είναι τελικά ποια κατεύθυνση έχει πάρει ο κόσμος. Να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία ή να προσπαθήσουμε να συγκρουστούμε και όποιος κάνει πρώτος πίσω. Δυστυχώς βρισκόμαστε στη δεύτερη εκδοχή. Επειδή στο Ινστιτούτο Αναλύσεων ξέρω ότι δεν στέκεστε απλά στα επιφαινόμενα, θα τολμήσω να σε ρωτήσω, επειδή το ανέφερες, από την εποχή του ψυχρού πολέμου, αλλά όπως διαβάζεται από τη μία τα αυτογκόλ του ρωσικού παράγοντα, από την άλλη, την εποχή του ψυχρού πολέμου θυμάμαι ένα δόγμα αμερικανικό που έλεγε ότι εντάξει, δεν θα ματώσουμε και για το Βερολίνο με επίκληση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, αν πρόκειται να καταστραφεί η Νέα Υόρκη. Πιστεύεις ότι αυτό... Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα που είχε θέσει ο στρατηγός Ντεγκόλ από την πλευρά της Γαλλίας, που έβαζε ερωτηματικά, έθετε ερωτήματα για την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής στρατηγικής, της πυρηνικής ομπρέλας στη Δυτική Ευρώπη. Και το βλέπουμε σαν πρόβλημα και σήμερα, γιατί επί της ουσίας ο ευρωπαϊκός χώρος έχει καταστεί το πεδίο της σύγκρουσης των ΗΠΑ με τη Ρωσία. Ο στρατηγός Ντεγκόλ είχε αναρωτηθεί δημοσίως, και αυτό έχει μείνει στην ιστορία, εάν οι Αμερικανοί για να προστατέψουν τη Δυτική Ευρώπη, για να προστατέψουν ας πούμε το Βερολίνο ή το Παρίσι, είναι διατεθειμένοι να δεχθούν επίκμα στη Νέα Υόρκη με τα θερμοπυρηνικά εκείνης της εποχής. Ήταν απόλυτα λογικό, αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλους τριγμούς στη Δύση, τόσο στους ακαδημαϊκούς στρατηγιστές όσο και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, και η πυρηνική στρατηγική, η στρατηγική, τέλος πάντων η πυρηνική αποτροπή, όλη αυτή, όλο αυτό το debate που γινόταν επί δεκαετίες, άλλαξε συνεπή αυτή τη παρατήρηση του Ντεγκόλ. Διότι κατανόησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πραγματικά την ανησυχία για αυτό που στην ουσία ισχύει. Δηλαδή η κατοχή σε εισαγωγικά στο πλευρό του, ως σύμμαχοι και εξαρτώμενοι από αυτούς των Ευρωπαίων, σημαίνει τον περιορισμό ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία στην πλευρά του Ατλαντικού. Το ευρωπαϊκό έδαφος είναι περιορισμός. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλο μειονέκτημα για την Ευρώπη. Και εξού και η συζήτηση για τη στρατηγική της αυτονόμησης, όποια απέχουμε πολύ βέβαια, γιατί στις κουβέντες είμαστε καλοί. Όταν έρχεται η ώρα στην πράξη, τα πράγματα μπερδεύονται. Τώρα, σε όλα αυτά, εσύ πώς προσεγγίζεις τον παράγοντα Τουρκία σε σχέση και με τη Σουηδία και με τη Φιλανδία? Κοίταξε να δεις, αυτή η ιστορία με την Τουρκία. Φαίνεται ότι σε κάθε χώρα έχει το δικό της στυλ, έχει τη δική της ιστορία που έχει διαμορφώσει μια εικόνα για αυτήν. Δεν θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την Τουρκία. Βρήκανε μια ευκαιρία να αρχίσουν να φωνάζουν, να προσπαθήσουν σε ένα αγανατολίτικο παζάρι να πάρουν ανταλλάγματα. Ό,τι ανταλλάγματα. Αυτή είναι πολύ υψηλό κόστος. Ο λόγος που το κάνουν είναι γιατί έρχονται και εκλογές σε ένα χρόνο. Και ο Ερντογάν πρέπει να φανεί ως αντιστασιακός ηγέτης απέναντι στη Δύση, απέναντι σε όλους. Ταυτόχρονα κλείνει και λίγο το μάτι στον Πούτιν την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα του πει: κοίταξε να δεις, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να μην μπει η Σουηδία και η Φιλανδία. Είναι μια πολύ παραγωγική εξίσωση. Εγώ θέλω, και επειδή πηγαίνει και ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ, θέλω να πω ένα πράγμα. Όσο και αν το σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα για κάθε χώρα. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια στην αιτία της αμετροέπειας, όπως έχω γράψει εγώ, του Προέδρου Ερντογάν. Και αυτή έχει τις δικές της ερμηνείες. Το ίδιο έχει κάνει και η Ελλάδα. Το να πας και να ξεφύγεις πάρα πολύ από αυτή την εικόνα, δεν πρόκειται, θα πλήξεις τα εθνικά συμφέροντα, υπό την έννοια ότι δεν θα πείσει κανένα. Τώρα ξαφνικά να βγει η Ελλάδα και να καταγγέλει άγρια την Τουρκία και να λέει αυτό και τούτο και εκείνο και θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα δείξουμε, δεν πείθει. Πρέπει να υπάρχει ένα λελογισμένο πλαίσιο στο οποίο μετακινούνται οι απόψεις. Σαφώς πρέπει να γίνουν προσαρμογές από ελληνικής πλευράς.
Γιατί βλέπουμε ότι στην περίπτωση της Τουρκίας μπορεί να τα είπε όλα αυτά, αλλά και από αμερικανικής πλευράς η ρητορική, άμα την ερμηνεύσει κανείς, στην ουσία της είπε μη διανοηθείς να το κάνεις. Και έχουμε τρόπους και να σε πονέσουμε και να σε πονέσουμε εκεί που πραγματικά πονάς πολιτικά. Δηλαδή μπορούν να τραβήξουν την πρίζα στην Τουρκία, ενώ υποτίθεται ότι ο Ερντογάν έχει αγοράσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, γιατί από τη μία αυτός αγοράζει χρόνο να προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση, η δε Δύση περιμένει, οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν, μπας και χάσει, για να δουν αν μπορούν να κάνουν deal και να βρουν μια ισορροπία με μια επόμενη κατάσταση. Είναι κινούμενη άμμος το θέμα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ισορροπιών, αλλά αυτός ο χρόνος θα είναι κρίσιμος. Πολύ σωστή επισήμανση. Υπό την έννοια αυτή δεν χρειάζονται κόκκινες γραμμές από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού που τη χώρα μας εκπροσωπεί. Είναι σαφές. Δεν έχει να κάνει, δεν αφορά ότι η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει στους συμμάχους μας πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει ψύχρεμα, σταδιακά και με σταθερότητα. Δηλαδή οι κόκκινες γραμμές που χαράσουμε πρέπει με πολύ μεγάλη ηρεμία και δυτική ευγένεια, άμα θέλεις, γιατί και το εθνικό στυλ έχει σημασία, να τους εξηγήσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι εθνικό μας συμφέρον και δεν έχουμε επιλογή να κάνουμε πίσω και δεν θα κάνουμε. Και αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, καλό θα κάνετε να σταματήσετε να την έχετε, διότι με τις πράξεις μας προσεχώς, ως πολιτικό σύστημα, ως χώρα, θα σας πείσουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Γιατί και εμείς μεταξύ μας τα συζητάμε και ξέρουμε ποια είναι η στάση που έχουμε υιοθετήσει. Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης: καλημέρα στον εξαιρετικό πάντα και προσεκτικό κύριο Μίχα. Ωστόσο, με βάση την τελευταία ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας, που περίπου τα δώσαμε όλα, αλλά ανταλλάγματα δεν έχουμε μάθει αν υπήρξαν και ποια. Αναρωτιέμαι αν τεθεί θέμα αυτό το διήμερο περιμείωσης στρατιωτικού αποτυπώματος, περί αποστολής ρωσικών πυραυλικών συστημάτων των νησιών στην Ουκρανία, επειδή είναι συμβατά. Εμείς τι κάνουμε? Κοίταξε να δεις. Πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι απόψεις. Υποτίθεται ότι ο Υπουργός Άμυνας, με μια διατύπωση που εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ, είπε ότι οτιδήποτε απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Το ερώτημα το δικό μου, και επειδή μιλάμε σε διπλωματικό επίπεδο, αν το αντιστρέψει κανείς, δηλαδή αν σταματήσει να υφίσταται η απειλή, είμαστε διατεθειμένοι να το αποστρατικοποιήσουμε? Υπάρχει μια λογική, ένα λογικό σφάλμα εδώ πέρα. Πρέπει να το ξαναδούμε και να δούμε πώς ακριβώς θα είναι η δήλωση που θα κάνουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο χώρος αυτός του Αιγαίου έχει αποδείξει τη σημασία του για το πλαίσιο της δυτικής στρατηγικής. Δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε και να τονίζουμε τα εθνικά μας δίκαια, γιατί άλλος δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται για τα δικά του, σε εισαγωγικά, δίκαια. Άρα, αυτό που είναι πραγματικά αποτελεσματικό είναι να αποδείξουμε το πώς η αξιοποίηση της Ελλάδας με τρόπο που βολεύει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα είναι και προς το συμμαχικό συμφέρον. Το συμφέρον των δύο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για παράδειγμα, επιθυμείς σε αυτές τις δεδομένες ιστορικές συνθήκες το χώρο του Αιγαίου να τον ελέγχει μια Τουρκία που διαρκώς εκβιάζει και βάζει συνεχώς θέματα ανταλλαγμάτων σε όλα τα επίπεδα, ή επιθυμείς να τον ελέγχει μια χώρα η οποία είναι απολύτως συνεννοήσιμη και καταχρηστικά πολλές φορές δεν εξυπηρέτησε το εθνικό της συμφέρον, δεν διεκδίκησε παραπάνω από αυτά που έπρεπε? Έχουμε κάποια επιχειρήματα πολύ ισχυρά αυτή τη στιγμή. Μπορούμε, για παράδειγμα, βλέπω ακόμα και τον Τούρκο Υπουργό Άμυνα συνεχώς να κραυγάζει ότι τη διαφορά μεταξύ ελληνικών χωρικών υδάτων και αερίου χώρου από 6 στα 10 ναυτικά μίλια. Ο Τούρκος προφανώς μιλάει ότι από τα 10 πρέπει να πάμε τον αέριο χώρο στα 6. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν θα έπρεπε στην αμερικανική πλευρά, και φυσικά όχι φωναχτά και με δηλώσεις στις κάμερες, να πούμε: παιδιά, εδώ πέρα κάνει αυτό το πράγμα και έχει ένα δίκιο που μπορούμε να το λύσουμε. Βάλτε πλάτη να προχωρήσουμε, είτε να πάμε στα 10 ναυτικά μίλια τα χωρικά ύδατα και να ευθυγραμμιστεί αυτό το πράγμα, ώστε να λυθεί και η ανησυχία του κυρίου Αγκάρη. Τέλος πάντων, από τα 8 και πάνω, εγώ θα ήμουν διατεθειμένος να συμφωνήσω. Βλέπει συγκεκριμένα πράγματα στο χάρτη, αλλά με όλες τις διασφαλίσεις για την αυσιπλοεία. Η Τουρκία διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να βγει στο Αιγαίο. Η απάντηση είναι στα παλιά μου τα παπούτσια. Η Τουρκία μια εποχή βρισκόταν στις τέπες της Μογγολίας και με κατακτήσεις και με μαχαίρι βρέθηκε στην περιοχή. Και τώρα πάλι ασφικτιά. Κάποτε, επειδή προφανώς ασφικτιούσε, είχε φτάσει στις πύλες της Βιέννης. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και το συμφέρον του δυτικού κόσμου, μιλάω με την οπτική γωνία του ΝΑΤΟ, και σας εξήγησα για ποιο λόγο,
το συμφέρον του δυτικού κόσμου είναι μια υψηλή γεωστρατηγική σημασία περιοχή, όπως η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο, που ξεκινάει ένας άξονας σύγχρονος που θα φτάνει στη Βαλτική, το συμφέρον του δυτικού κόσμου είναι να ελέγχεται χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, με ξεκάθαρες συμφωνίες, ξεκάθαρα ανταλλάγματα από τον Ελληνισμό. Τελεία και παύλα. Έχουμε αποδείξει με τη συμπεριφορά μας ότι εμείς είμαστε αξιοπιστικοί σύμμαχοι και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό με όλα τα όρια που μπορεί να βάλει κανείς στην εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, γιατί δεν μπορεί η στρατηγική, η νατοϊκή, η συμμαχική να είναι παραπάνω από τη στρατηγική του εθνικού συμφέροντος. Αυτή που εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, υποτίθεται, είναι προϋπόθεση το ένα του άλλου. Αν δεν εξασφαλίζεις το εθνικό σου συμφέρον σε ελεολογισμένα πλαίσια, δεν έχει νόημα να προχωράς και να εξυπηρετείς την ατολική στρατηγική. Αλλά εδώ μπορεί να υπάρξει εξισορρόπηση εποφελής για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, αρκεί να την κατανοήσουμε και να την προβάλλουμε σταθερά και έμπρακτα στην περιοχή. Λέει εδώ ο φίλος Μωτάκης, καλημέρα στον κύριο Μίχα. Μέχρι στιγμής εγώ αυτό που παρατηρώ είναι το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα στον εναέριο χώρο ή στη θάλασσα, ταυτίζεται πλήρως με τις θέσεις της Τουρκίας. Ώρα της ασκήσης που εξαιρούν ελληνικά νησιά. Πάρα πολλές νατοϊκές ασκήσεις, στις οποίες συμμαχικές χώρες κανονικότατα έχουν συμμετάσχει, έχουν πετάξει μέχρι εκεί που έπρεπε να πετάξουν. Δηλαδή, στην πράξη, τα επιχειρήματα της Τουρκίας δεν γίνονται δεκτά. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό το λέω σε περίπτωση που κάποια στιγμή καταλήξουμε σε διεθνή δικαστήρια και δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί δικαίωμα ότι εν της πράγμασης γίνεται αυτό για λόγους συμμαχικούς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η απόλυτη ταύτιση δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μια σαφής επικοινωνιακή προτίμηση, να πω, για την πλευρά της Τουρκίας. Και αυτός είναι στο πλαίσιο του κατευνασμού της Τουρκίας και της πάση θυσίας διατήρησής της στη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας, παρότι εξελίσσεται σε μαύρη τρύπα η Τουρκία. Είναι φετίχ του δυτικού κόσμου αυτό να μην χάσει το τουρκικό οικόπεδο. Είναι στο χέρι μας, με το πλέγμα συμμαχιών που έχουμε, την αξιοπιστία μας και τη σοβαρότητα που αποδεικνύουμε σε ένα τέτοιο γεωστρατηγικό σταυροδρόμι, να πείσουμε ότι είμαστε εμείς οι εναλλακτικοί. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να αναλάβουμε το βάρος των ευθυνών που μας δίνει εκ των πραγμάτων η γεωγραφία. Διότι όταν πολύ φοβάμαι ότι πολλές φορές δεν δείχνουμε αυτό το πράγμα, άρα και εμείς πρέπει να μεταλλάξουμε τη στάση μας. Λέει ο Φώτης, το συμφέρον μέσα από την ελληνική οπτική του ΝΑΤΟ είναι αυτό, έλα όμως που η τουρκική οπτική του ΝΑΤΟ είναι άλλη και το ΝΑΤΟ δυστυχώς θέλει αίμα και μόνο αίμα, δεν είναι η UNICEF. Και λέει ο Θεμιστοκλής εδώ, κύριε Μίχα καλημέρα. Είναι ή δεν είναι μύθος η μη ταύτιση συμφερόντων ΝΑΤΟ και ελληνισμού ή απλά εσκεμμένα ποτέ αξιωματικός ή πολιτικός δεν έχει αναλύσει οι ΗΠΑ και ΝΑΤΟ την τεράστια δέσμευση συμμαχικών δυνάμεων λόγω τουρκικής επιθετικότητας, χώρες σαν την Ολλανδία, που αριθμητικά οι ένοπλες δυνάμεις τους είναι ποντιακό ανέκδοτο, προσφέρουν αριθμητικά μεγαλύτερες διαθεσιμότητες μέσων στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα και την Τουρκία. Χώρες με υπερδεκαπλάσιες αριθμούς ένοπλες δυνάμεις. Πόσα πλοία και αεροσκάφη να στείλει η Ελλάδα ή η Τουρκία όταν μια σαν αμυνόμενη και άλλη σαν επιτιθέμενη δεσμεύουν τις δυνάμεις τους. Η Ολλανδική αεροπορία, για παράδειγμα, διαθέτει 36 αεροσκάφη σε αντίθεση με Ελλάδα και Τουρκία που φτάνουν πλέον των 500. Αλλά είπαμε, προσφέρει περισσότερα μέσα από εμάς και το γειτονικό τέρας, λέει ο Θεμιστοκλής. Δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Υπάρχουν μοίρες στην πολεμική αεροπορία που πέραν του εθνικού τους ρόλου είναι πιστοποιημένες σε νατοϊκές αποστολές. Η Ελλάδα υπερκαλύπτει το ρόλο της στο ΝΑΤΟ και η μεγάλη μου ένσταση είναι από τη στιγμή που το κάνεις και το κάνεις με ρόλο ουσιαστικό, διότι στις ασκήσεις φαίνεται και επί της ουσίας ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Τώρα δεν χρειάζεται, οι Τούρκοι θα μάλιστα να πηγαίνουν στις ασκήσεις γιατί πολλές φορές τους ήταν εξαιρετικά βαρύ να το χωνέψουν στο στομάχι το να βλέπαν τους Έλληνες πιλότους να βγαίνανε κορυφαίοι ή οι πολεμικές μοίρες ελληνικές να ήταν στην κορυφή των επιδόσεων των συμμαχικών πολλές φορές πάνω από τις Αμερικανικές και οι Τούρκοι να είναι στο τέλος. Τι να βγούμε να πούμε τώρα, να πούμε ότι σε ασκήσεις οι Τούρκοι πιλότοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν καν και βγαίνανε εκτός του χώρου της άσκησης. Είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε και δεν έχουμε νόημα να τα συζητάμε φωναχτά και στα ραδιόφωνα. Να κλείσω με ένα θέμα που ξέρω ότι το προσεγγίζετε πάντα, Δυτικά Βαλκάνια, όπως μου το στέλνει ο φίλος ο Μανώλης. Φωνάζουμε λίγο για τη Φιλανδία και τη Σουηδία και δεν βλέπουμε που με τη δική μας ανοχή κάνει πάρτι η Αλβανία, το Κωσυφοπέδιο μέχρι και τα Σκόπια. Αυτές τις ημέρες πείτε στον κύριο Μίχα
8.000 και πλέον στρατιώτες του ΝΑΤΟ, εκ των οποίων οι μισοί Βρετανοί, κάνουν μεγάλες κλίμακας ασκήσεις στο έδαφος του μορφώματος, λέω εγώ, λέει ο Μανώλης, που το ονόμασαν κάποιοι Βόρεια Μακεδονία. Μήπως τελικά τώρα καταλαβαίνουμε που αποσκοπούσαν όλα? Εγώ μπορώ να του θυμίσω, μάλλον, ότι με τη δική μου υπογραφή, όταν είχε μπει, όταν είχαν μπει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, είχα πει ότι η παρουσία των νατοϊκών δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία υπό την έννοια της προστασίας του κράτους αυτού από τη διάλυση, όσο για τη διαχείριση ενδεχομένων φυγόκεντρων τάσεων, ώστε αυτό το πράγμα να μην εξελιχθεί σε μια νέα βαλκανική σύγκρουση. Βλέπουμε και ότι και η συμφωνία του Ντέιτον δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Βλέπουμε τις κινήσεις των Ρωμανών, βλέπουμε στη Σερβία. Το ζήτημα για την Ελλάδα είναι αν έχει ξεκαθαρισμένο στο μυαλό της ποιο είναι αυτό το πράγμα, ποια είναι η αρχιτεκτονική ασφαλεία που θέλει να πετύχει σε όλα τα σενάρια. Με παρόντα τα Σκόπια στο χάρτη ή με διαλυμένα τα Σκόπια στο χάρτη. Είναι μια σειρά από πράγματα που πρέπει να απαντήσουμε. Π.χ. για το Κωσυφοπαίδιο. Υπάρχουν ανατολικές χώρες που είναι βασιλικότερες του βασιλέως σε σχέση με εμάς, που δεν το θέτουμε καν το θέμα, διότι φοβούνται ότι θα ανοίξουν ζητήματα στο δικό τους εσωτερικό. Για παράδειγμα, τα προβλήματα που έχει η Ισπανία με διάφορες περιοχές της. Και αρνείται να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο. Τέτοια πράγματα εμείς τα προσεγγίσαμε με τον ίδιο τρόπο. Αναζητήσαμε συμμαχίες ώστε να βάλουμε φρένο στον αλβανικό εθνικισμό και επεκτατισμό. Πιο πολύ αυτό θα με ενδιαφέρε παρά το αν θα δούμε μια μεγάλη Βουλγαρία και μια μεγάλη Αλβανία στα σύνορά μας. Αυτό είναι αλλού, Παπαευαγγέλιο, και είναι ένα επόμενο στάδιο. Σε αυτό το στάδιο φροντίσαμε να βάλουμε στον αλβανικό αναθεωρητισμό κάποια φρένα. Είναι τέτοια τα ζητήματα που τίθενται. Σε όλη την Ιφίλιο υπάρχει η δυτική οπτική, υπάρχει η οπτική του ΝΑΤΟ, της ασφαλείας δηλαδή, της περιοχής και της Ευρώπης, όπως τη βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και το εθνικό συμφέρον, που δεν είναι απαραίτητος εντελώς σε διαφορετική γραμμή, το εθνικό συμφέρον το ελληνικό από ότι το νατοϊκό, αλλά πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο να το εξορροπήσουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει κανένα νόημα να πάμε και να ακούμε ποια είναι η θέση του ΝΑΤΟ και να προσαρμοζόμαστε σε αυτή. Πρέπει εμείς να προσπαθούμε να διευρύνουμε το εθνικό μας συμφέρον και να το εξυπηρετήσουμε δια της παρουσίας μας σε όλα αυτά τα φόρα. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με δύο παρατηρήσεις ακροατών, αν θέλεις να τις σχολιάσεις, Ζαχαρία, αλλά πάντα ανάβεις τα αίματα. Δηλαδή, λέει ο Γιάννης, από τη μια το ΝΑΤΟ μας στηρίζει στο επίπεδο των ασκήσεων μέχρι εκεί που πρέπει να πάει, πάει, αλλά από την άλλη επιβάλλουν το no flags, no troops, no ships στα ίμια. Και ο φίλος ο Γιάννης λέει, άλλος Γιάννης, που είπε, η χώρα που είπε Σάβα, πέτα τον έξω, παιδί μου. Η Ελλάδα που δήλωσε ξεκάθαρα το ΠΚΚ είναι τρομοκράτες. Ο ελληνικός λαός είπε, δίνουν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και στηρίζει. Η οπτική του ΝΑΤΟ και η οπτική του λαού κοιτάνε ανάποδα όμως. Για τα ίμια, να θυμίσω ότι τα μεγάλα λάθη δεν έγιναν από την ατολική πλευρά. Μην ξεχνάμε το τι κάναμε και πώς χειριστήκαμε εμείς αυτή την κρίση. Γιατί ανοίξαμε το δρόμο και είπαμε και ευχαριστώ κιόλας μετά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο εσωτερικό. Το τι κάνουν απ' έξω δεν μας ενδιαφέρει, εφόσον είμαστε μέλος της συμμαχίας. Είναι δικιά μας δουλειά να διασφαλίσουμε ότι κάποια πράγματα είναι κόκκινες γραμμές και παραπέρα δεν περνάνε. Ακόμα και έμπρακτα, και να το δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι αυτά που είναι δικαιώματα για όλους τους υπόλοιπους, εμείς δεν θα αποδεχθούμε να τα στερούν σε εμάς με οποιαδήποτε δικαιολογία, τέλος πάντων για την ειρήνη και την ασφάλεια της ευρυτέρης περιοχής. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από την Ελλάδα. Δεν θα κάτσω να γκρινιάζω ότι το ΝΑΤΟ δεν με υποστηρίζει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν με υποστηρίζουν, οι Βρετανοί δεν με υποστηρίζουν. Το ποιος θα σε υποστηρίξει είναι συνάρτηση αφενός του δικού του εθνικού συμφέροντος που είναι ανάποδα στο δικό σου, άρα η δικιά σου δουλειά να το υπερασπίσεις και να θέσεις κόκκινες σου γραμμές, και αφετέρου έχει μεγάλη σημασία το πώς παντρεύεις το δικό σου το συμφέρον και το εντάσσεις μέσα στο ευρύτερο συμμαχικό, ώστε να μπορείς να το υποστηρίξεις. Η Τουρκία το έκανε επιτυχώς, έστω και με αυτόν τον άτσαλο τρόπο που πάντα το έκανε, και σε αυτή την ιστορική περίοδο τα πράγματα έχουν γυρίσει, και όσο πολύτιμη και να είναι, υπάρχει ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή στις σχέσεις του δυτικού κόσμου με την Τουρκία. Και προς το παρόν δεν ξεπερνιέται. Σε τακτικό επίπεδο είναι υποφελές για την Ελλάδα. Βλέπουμε τις καθυστερήσεις. Αυτό μας άρεσε, για παράδειγμα, να είχαμε μια Τουρκία αυτή τη στιγμή που είχε 135, τη στιγμή που εμείς θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Θα μας είχαν τσακίσει. Πιστέψτε με, θα είχε εκδηλωθεί ο τεχνικός επεκτατισμός και θα είχαμε πρόβλημα ήδη στο Αιγαίο. Δηλαδή, οι ιστορικές καραμπόλες μας έχουν γλιτώσει από δικές μας ιδιωτικότητες, να το πω με απλό τρόπο.
Αλλά για να μπορούμε να τα λέμε αυτά, καλό είναι να φτιάξουμε τα του οίκου μας, να μπορούμε να υπερασπίσουμε το δικό μας μαγαζί έτσι όπως πρέπει και να μπορέσουμε σιγά σιγά να ευθυγραμμίσουμε και το συμφέρον του δυτικού κόσμου, γιατί εκεί ανήκουμε καλός ή κακός. Καλός, στο λέω ξεκάθαρα για να το ξεκαθαρίσω τη θέση μου, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά σκοπός για την Ελλάδα είναι να τακτοποιήσει τα του οίκου της, να αποκτήσει πολιτική και διαχρονικότητα επιδίωξης του εθνικού συμφέροντος. Όχι όποιος ανεβαίνει πάνω να κάνει το κεφαλιό του. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Αν τα λύσουμε, θα δούμε διαφορετικό μέλλον για τον ελληνισμό. Ζαχαρίας Μίχας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Περισσότερα στο Defense Point. Καλημέρα.